Μόνο όλοι μαζί θα τους δώσουμε να καταλάβουν για το δίκιο μας και να ασχοληθούμε σοβαρά με αυτό το τεράστιο πρόβλημα που καταστρέφει τις ζωές μας. Εμείς δεν ζητάμε ούτε έχουμε τίποτα από τους ανθρώπους αυτούς, ζητάμε όμως και αυτοί ακόμα να μεταφερθούν σε κάποιες δομές για να ζήσουν πιο ανθρώπινα. Η φιλοξενία τους αυτούς τους χώρους είναι η χειρότερη που θα μπορούσαμε να προβλέψουμε. Γι' αυτό και επιμένουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να μεταφερθούν σε οργανωμένες δομές φιλοξενίας, ώστε να μην προσβάλλεται ούτε η ανθρώπινη υπόστασή τους, αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής να μπορούν να ανασάνουν. Πολύ δε περισσότερο. Υπάρχει πρόβλημα και με τους δραστηριοποιούμενους επιχειρηματίες στο λιμάνι, αλλά και με εμάς τους αστυνομικούς και λιμενικούς που καλούμαστε καθημερινά να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση η οποία τίνει να ξεφύγει. Το τελευταίο διάστημα, όπως γνωρίζετε, έχουμε κάποιες κινήσεις επιθετικές από πλευράς των μεταναστών προς εμάς και τους λιμενικούς, γεγονός που μας καθιστά ανήσυχους. Η υποχρέωσή μας να συμμετέχουμε σήμερα είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει γιγαντωθεί από τον Αύγουστο του 2017 και μετά. Αναδεικνύουμε συνέχεια με ανακοινώσεις όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία έχουμε εντοπίσει τους τελευταίους μήνες, τις παγίδες με τις μπετονιές, τους τραυματισμούς των συναδέλφων, τις συλλήψεις με τις αυτοσχέδιες λάμες. Πρέπει να δοθεί άμεσα μία λύση βιώσιμη. Φωνάζω, θα το ξαναπώ και μία τελευταία φορά, ότι είναι επιβεβλημένη πλέον η απομάκρυση όλων αυτών των μεταναστών οι οποίοι έχουν συγκεντρωθεί έξω από το λιμάνι της Πάτρας. Κινδυνεύει η σωματική μας ακεραιότητα και η υγεία των παιδιών μας και των ίδιων. Μετά τις 7 η ώρα, χωρίς υπερβολές, δεν μπορεί να περάσει γυναίκα και παιδί από την περιοχή αυτή. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση αυτή, η συγκεκριμένη, έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα χαόδε σύστημα εδώ στην πόλη μας και σε όλες τις πόλεις κατά συνέπεια. Μας έχουν σπάσει, αδελφέ, τα αυτοκίνητα. Δεν μας αφήνουν να μπούμε ήσυχα μέσα. Εγώ έχω κάνει 4 εφράγματα επάνω. Αυτά του δείξα του διοικητή του λιμεναρχείου. Του λέω εδώ. Και ποιο ήταν το καλό? Ότι φεύγω, κάνε, του λέω, το σταυρό σου, μην πάθω τίποτα. Και στο Έμπολι την επόμενη μέρα που πήγα λιποδήμησα 2 φορές. Υπάρχουν χαρτιά του νοσοκομείου. Τώρα θα τους φτιάξω. Ο σημερινός Πρωθυπουργός, ενώ επισκέφθηκε πάρα πολλές φορές τον καταβλισμό στην Κυρώνα Πολυτεχνείου και έδινε υποσχέσεις και ελπίδες στους δυστυχισμένους αυτούς ανθρώπους, βλέπετε ότι όλα τα ζητήματα τα έχει αφήσει στην τύχη τους. Φώναζα τότε ως νομάρχης ότι είναι θέμα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κάτοικοι της εκεί περιοχής τότε, της Κυρώνα Πολυτεχνείου, έλεγαν ότι αυτά είναι υπεκφυγές. Αποδεικνύεται περίτρανα ότι είναι όντως πρόβλημα Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπορώ να κατανοήσω γιατί δεν προσπαθούν να δώσουν μία λύση. Ίσως αυτές οι ροές, οι προσφυγικές, να συμφέρουν και να ευνοούν κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως η κυβέρνηση σημερινή, που έχει πει πάρα πολλά και ιδίως για αυτό το θέμα και έχει σταθεί δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, θα πρέπει να σταθεί δίπλα και στους ανθρώπους, στους Έλληνες πολίτες, και να φροντίσει να δώσει διεξόδους και λύσεις. Γιατί τότε, όταν μιλούσαμε για κάποιο καταβλισμό, έβγαινε στα κεραμίδια. Όχι καταβλισμός εδώ, όχι καταβλισμός εκεί. Σήμερα λοιπόν, που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ας φροντίσει να κάνει κέντρα υποδοχής ή δεν ξέρω, hot spots όπως τα αποκαλούν σήμερα, στα σημεία εισόδου των ανθρώπων αυτών. Η εντοπίση αυτή είναι η αρχή μια σειράς ενεργειών που κάνουν οι κάτοικοι των περιοχών που είναι κοντά στο νέο λιμάνι, και θεωρώ ότι αυτό θα γιγαντωθεί, γιατί βλέπει ο κόσμος τα προβλήματα. Βέβαια εδώ πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μία αντισυγκέντρωση η οποία έγινε με όχι καθαρούς όρους, δηλαδή μεταφέρεται κόσμος, αντιεξουσιαστές από άλλες πόλεις της Ελλάδος, και κάτι που έχει φοβήσει εδώ την τοπική κοινωνία για να μην εμπλακεί σε επεισόδια. Η τοπική κοινωνία είναι φιλής και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν απέναντι στους μετανάστες κάτι να χωρίσουν, ούτε στέκονται επιθετικά απέναντί τους. Εκείνο που θέλουν είναι να μπορέσουν να ζήσουν ήσυχα και να αναπτύξουν τις δουλειές τους και τις οικογένειές τους. Εσύ και εγώ δεν μπορούμε να μπούμε μέσα. Οι λαθρομετανάστες, οι μετανάστες τι είναι, στους οποίους δεν γνωρίζω, είναι ελεύθερο μέσα. Κάθε μέρα κόβω τα κάγκελα. Πού θα πάει αυτή η δουλειά? Επιτέλους, κάποια στιγμή πρέπει η πολιτεία να λάβει τα μέτρα της. Δεν θα γίνουμε εμείς ρατσιστές στη χώρα μας. Διότι είδατε τι έγινε, το προβλέψαμε και το πρόβλημα, δεν έχουμε κι άλλα ατυχήματα. Γι' αυτό φωνάζουμε. Θεωρώ ότι τέτοιου είδους κινητοποίησης αυτή τη δεδομένη στιγμή δεν βοηθάνε στο να επικρατήσει τέτοιο κλίμα ηρεμίας
που θα λύσει ή θα αμβλύνει το δύσκολο πρόβλημα που πράγματι αντιμετωπίζουμε. Όπως ξέρετε, ό,τι έχει να γίνει θα γίνει έξω από τα όρια του λιμανιού. Δεν είναι λοιπόν θέμα δικό μας του λιμανιού, το επιχειρησιακό μέρος, είναι θέμα των συναρμόδιων υπηρεσιών, των συναρμόδιων υπουργείων, του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Επομένως, δεν μπορούμε να σας πούμε κάτι πιο συγκεκριμένο.